Λοιπόν, έχω και 50-81 plus player picks. Ίσως να είναι και λίγα παραπάνω που δεν φαίνονται. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσουν τίποτα. Σε ελπίσω σε τίποτα ακραίο. Γιατί οι περισσότερες χάρτες δεν θα μπουν καν στην ομάδα μου. Δεν θα με πειράζει καθόλου να μου δώσει κάναν πελέ ή κάτι τέτοιο. Ποτέ, αλλά ας ελπίσω. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout. Μετά από 4, Μανιάν. Έχει λίγο φώτη να μου δώσει να μου πειράξει. Θα πιάσει λίγο το κλαμπ. Και εγώ 4 χρειάζομαι. Δεν έχω πολλούς. Και 85. Πάμε 4, 85. Άμα δεν μου δώσει τίποτα κρέας, μου δώσει από αυτούς τουλάχιστον. 85, τέλεια. Εδώ έχουμε inform. Γεωκέρες. Σέλνερ. Γενικά προσπαθήσω να αποφύγω να παίρνω duplicates. Εκτός αν είναι walkout, προφανώς 80. Και τώρα 84 και 83 δεν έχει καμία διαφορά με τους 81. Και τους πολλούς τους κάνω και δίσκα. Και δεν αφήνω κάνω. Τη σημαίνει την πήρα επειδή την έχω ξαναπάρει ήδη σε ένα χρόνο να πεις. Πάντως μέχρι τώρα είναι χάλια. Αυτό θα είναι το 20, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε 2 walkout σε 20. 2 walkout σε 20. Την προηγούμενη φορά είχαμε βγάλει σε 50, 12 walkout νομίζω κάτι τέτοιο. Okay. Εδώ έχουμε, ναι, τον πρώτο Ultimate Birthday. Θα τον πάρω προφανώς, είναι 88. Δεν ξέρω αν πηγαίνει για τίποτα. Είναι λίγο πάνω από discard. 5-4. Δεν φαίνεται άσχημη κάρτα. Αλλά οι περισσότερες κάρτες πλέον κάπως έτσι είναι. Οπότε είναι απλά άλλη μια εναλλακτική. Εδώ έχουμε και άλλο bronze. Η σελίδα έχει ξεκινήσει καλά. Μαρτίνες. Μπουσκέτς. Αυτό πρέπει να είναι το 300 και έχουμε και άλλο walkout. Ramsdale. Εδώ έχουμε 2 walkout σε ένα. Δεν μας τα δίνει ξεχωριστά. Think το πελέ, θα μου κάνει εντύπωση, δεν έχω τσεκάρει καν. Εδώ έχουμε Ρενάρντο 88. Αυτό πρέπει να είναι το 40. Πρέπει να τον έχω το Χραντέτσκι, Κλάους. Και ναι, αυτή είναι τελευταία. Τελευταία 10. Εδώ έχουμε Ντεμπίνια 89 από Best of. Την οποία την έχω ήδη, την ξαναπάρω. Ράμστιντ, την έχω ήδη, την ξαναπάρω, πειράζει. Ρούμπεν Νέβες. Πάμε στα τελευταία 5. Τον έχω ήδη. Όχι, δεν έχω πάρει. Τέλεια. Μάντισον. Σάβιτς και άλλο walkout. Θα πάρω Μάντισον. Θέλω να κραφτάρω κάτι. Και το τελευταίο θα είναι τίποτα. Πάρω Καμάντα. Λοιπόν, έχουμε και το 88 plus icon pick. Είναι Thunderstruck Winter Wildcat Team of the Year icon. Την προηγούμενη φορά έβγαλα τον Team of the Year lamp που έχει μπει στην ομάδα και μου αρέσει αρκετά. Ας ελπίσω να βγει κάτι ακραίο. Μπα. Έχουμε Winter Wildcat Sanchez και δύο Thunderstruck νομίζω. Νέστα και Πυρές. Τον Πυρές τον έχω ήδη. Τι θα πάρω. Πάρω Σάντσες. Δεν έχει σημασία. Έχουμε και το 100 players pack. Χρυσό είναι. Γερμανία. CDM. Κιμίχ. Μάλλον είναι ο Κιμίχ, ναι. Δεν είναι διπλό δυστυχώς. Έχουμε μία 85 μόνο τη Froms. Αυτά. Πάμε να ανοίξουμε και τα 84x5.
Χρυσό είναι. Είναι Σλοβενία, Σλοβακία, ποια είναι. Όλες τις μπερδεύω. Είναι ο Black. Και θα είναι και διπλό. Θα είναι μαζί με τον Μπρούνο, 88, 88 άριδες. Και έχουμε και Σέσνη και Μόντριτς, τέλεια. Πάμε στο δεύτερο. Αυτό είναι Ultimate Birthday, είναι πρόμο. Ισπανία, left back. Είναι ο Άλμπα. Οκ, και δεν έχει αλογό, πρέπει να τον έχω ήδη. Α, όχι. Οκ. Πάμε και στο τελευταίο. Αυτό είναι χρυσό. Είναι Αγγλία. Right back. Οκ, είναι η bronze. Και θα είναι και διπλό. Θα είναι μαζί με το Σέσνη. Ροντριστέγγεν. 89. Τέλεια. Και έχει γίνει φόρ μέσα. Πάμε και στα 82 επί 20 που έχουν μείνει από προηγούμενα. Χρυσό. Αγγλία. Right back, ας είναι η bronze. Όχι, είναι ο trend. Και είναι διπλό. Μαζί με την παρέδεση 88. Οκ. Okay. Έχουμε κάπου 84 άριδες. Οκ. Okay, μέτριο. Πάμε και στο δεύτερο. Και αυτό χρυσό. Είναι Πολωνίας. Α, goalkeeper. Μιλήψαν ένα striker. Είναι ο Σέσνη. Και θα είναι και διπλό. Μαζί με τον Νόιερ. Οκ. Okay, δύο τερματοφύλακες. 87. Και έχουμε και Κβαρασκέλια, 2,85 άριδες. Οκ, νομίζω αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, θα ξανααγοράσω Κρόιφ. 4,8 εκατομμύρια. Την προηγούμενη φορά που τον είχα πάρει μ' άρεσε πάρα πολύ. Και απλά τον πούλησα μόνο και μόνο επειδή είχε ακουστεί κάτι για SBC. Τώρα έχει πέσει και αρκετά στην τιμή του. Θα μπει εδώ στη θέση του Μαρμούς, ο οποίος ήταν αρκετά καλός, μπορώ να πω. Ο Κρόιφ θα παίξει στην κορυφή. Θα παίξω αριστερά με Βέρνερ, δεξιά με Ουσέμπιο. Και μου έχουν μείνει 3,5 εκατομμύρια. Και σκέφτομαι για Frimpong, Team of the Year, δεξί back. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο γενικά, άμα θέλετε να το δείτε. Όσες φορές έχω παίξει αντί του Frimpong ήταν ακραίος. Είναι ακραίος. Και θέλω κάπου να βάλω τα coins. Οπότε γράψτε μου κάτω στο σχόλιο, άμα θέλετε να τον δείτε στην ομάδα του Frimpong, το Team of the Year. Και ας ελπίσουμε ο επτάμενος Ολλανδός να είναι όσο καλός ήταν και τις προάλλες.